Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε θετικό κλίμα έγινε σήμερα η συνάντηση στην Αθήνα και το Υπουργείο Παιδείας, όπου επιτάπητος στέθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ανοίξει το θέμα που ανέκυψε για το ΤΕΙ της Καλαμάτας, που μετασχηματίστηκε σε ΤΕΙ Πελοποννήσου με την εφαρμογή του σχεδίου Αθήνα και έχει να κάνει με το τμήμα της λογοθεραπείας. Πολλά περισσότερα θα μας πει ο βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, που παρακολουθεί στενά το ζήτημα, ο κ. Δημήτρης Σαμπαζιώτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπλε. Κύριε Σαμπαζιώτη, υπάρχουν θετικές εξελίξεις καταρχήν για το θέμα του τμήματος λογοθεραπείας? Κύριε Κανελόπλε, θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Σήμερα συναντήσαμε με τον πρίτανη του ΤΕΙ, τον κύριο Βελισσαρίου, τον υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπλο. Εκθέσαμε την επιχειρηματολογία μας, έγινε απολύτως αποδεκτή και μας είπε ότι θα μπορούμε να είμαστε απολύτως αισιόδοξοι. Εγώ μπορώ να πω ότι μπορώ να διαβεβαιώσω όλους όσους ανησυχούν ότι το ΤΕΙ, η σχολή λογοθεραπείας, θα παραμείνει, το τμήμα λογοθεραπείας θα παραμείνει στην Καλαμάτα. Βεβαίως αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν μπορεί να ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή πριν ολοκληρωθεί η διαβούλευση, διότι θα ευθέλιζε την ίδια τη διαβούλευση. Είμαι όμως απολύτως βέβαιος ότι ένα από τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της διαβούλευσης θα είναι και η παραμονή, η ανακοίνωση της παραμονής του τμήματος λογοθεραπείας στο νομό μας. Ένα τμήμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι πέραν το ότι είναι πολυπληθές και έχει μεγάλη ζήτηση από φοιτητάς οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες επιδόσεις. Αν σκεφτείτε, αφού τα παιδιά τα οποία φοιτούν, ο μικρότερος μπήκε με 14,5 και ο μεγαλύτερος με 19,2, δηλαδή η επιλογή γίνεται από υψηλού επίπεδου φοιτητάς. Και δεύτερον, είναι μια σχολή που μαζί με το τμήμα που διαθέτει εκεί για την υποστήριξη, υποστηρίζει 150 άτομα στη Μεσσηνία και απλώνει ισχυρό δίκτυο προστασίας στις ομάδες των πολιτών που έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες του. Νομίζω ότι αυτά τα θέσατε στον κύριο Αρβανιτόπουλο, πήρατε και τις απαντήσεις που μας κλείνουν το μάτι ουσιαστικά για τη λήξη αυτής της διαβούλευσης. Θα μου επιτρέψετε, ναι, κύριε Κανελόπουλο, να πω ότι μας κλείνουν για τα δύο τα μάτια. Το θέμα θεωρώ ότι έχει λήξει. Θα είναι θετική του η κατάληξη. Ωραία. Για το ζήτημα, φαντάζομαι, γιατί ήσασταν μαζί με τον κύριο Βελισσαρίου, υπήρξε αυτή η συνάντηση. Φαντάζομαι ότι θέσατε και γενικότερα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ΤΕΙ και την υποστήριξη ενός ΤΕΙ που πλέον θα είναι ΤΕΙ Πελοποννήσου. Βεβαίως, και μάλιστα είπαμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο ότι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης θα μας δώσει και ένα δεύτερο ραντεβού για να πούμε και σε θέματα πιο σημαντικά που αφορούν την λειτουργική αναβάθμιση του ΤΕΙ, την παροχή οργανικών θέσεων σε καθηγητές εκεί και όπου ελείπουν. Βέβαια όλα αυτά συνάδουν και συναρτώνται άμεσα, όπως αντιλαμβάνεστε, με την οικονομική κατάσταση της χώρας και με την αδυναμία που έχουμε αυτή τη στιγμή ως κυβέρνηση και ως κράτος να μπορέσουμε να κάνουμε τις χρηματοδοτήσεις ακόμα και εκεί που βλέπουμε ότι είναι τελείως απαραίτητες. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και είναι μια θετική εξέλιξη. Ας την προειδεάσουμε λιγάκι, γιατί έτσι είναι, μετά και από τις πιέσεις που έχουν ασκήσει όλοι. Και το τμήμα, κύριε Κανελόπλε, ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση του Πρωθυπουργού μας, mm-hmm. και το ξέρουμε όλοι, το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Mm-hmm. Και οι δικές μας, βέβαια, οι προτροπές, η αγωνιστική μας διάθεση, η σωστή επιχειρηματολογία, η τεκμηριωμένη άποψη από τους παράγοντες, τους ακαδημαϊκούς του ΤΕΙ. Νομίζω ότι όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους, αλλά καθοριστική σημασία είχε η παρέμβαση του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι διασφαλίζει και θα διασφαλίζει μέσα στις δυνατότητές του όλα τα συμφέροντα που αφορούν τη Μεσσηνία και τον τόπο μας. Κύριε Σαμπαζιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στα υπόλοιπα. Μετά τις μειώσεις στα τιμολόγια του νερού, η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας προχωρά ένα βήμα παραπάνω. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη μείωση των δημοτικών τελών που αφορούν τις επαγγελματίες που έχουν πληγεί τόσο από την κρίση. Η πρόταση περιλαμβάνει ένα 10% μείωση στα τέλη κοινοχρήστων χώρων, τη μείωση της μηνιαίας κάρτας στάθμευσης από τα 70 στα 50 ευρώ, μειώση στην ίσπραξη των τελών καθαριότητας και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στα καταστήματα της Ναβαρίνου και διορθώσεις στα τέλη των κημητηρίων. Να ανακουφίσει τους επαγγελματίες που πλήττονται από την οικονομική κρίση θέλει η Δημοτική Αρχή της Καλαμάτας και έτσι προχωρά σε μείωση των δημοτικών τελών. Μειώσουμε τα τέλη των κοινόχρηστων χώρων 10% σε όλους τους επαγγελματίες. Να μειώσουμε την τιμή της μηνιαίας κάρτας στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης από 70 ευρώ σε 50 και μέχρι του αριθμού των 100 καρτών μηνιαίως με σειρά προτεραιότητας. Να μειώσουμε
την ίσπραξη των τελών καθαριότητος και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στους επαγγελματίες της Οδού Ναυαρίνου για την χρήση των μη στεγασμένων χώρων ως εξής: από την Οδό Φαρών έως την Ακρίτα και συγκεκριμένα από το κατάστημα Κατελάνος και το Πανελλήνιο να μειώσουμε τα τέλη κατά 50%. Αφορά δηλαδή ουσιαστικά τη χρήση του χώρου για τους 6 μήνες από τους 12. Και από την Οδό Ακρίτα μέχρι το τέρμα της Οδού Ναυαρίνου στο 25% που αφορά τους 4 μήνες από τους 12. Ακόμη αποφασίσαμε να καταργήσουμε τα τέλη κοινοχρήστων χώρων στα στέγαστρα των σταθμών του ταξί, διότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και στις στάσεις του ΚΤΕΛ και στις κοινοφελείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων κατά 20% στους δημότες που κάνουν πιστοποιημένη χρήση με την βεβαίωση από την αντίστοιχη υπηρεσία καθαριότητας των οικιακών κάδων κομποστοποίησης. Διορθώσεις προβλέπονται εκεί για τα τέλη των κινητηρίων. Επειδή υπήρχε μια χρέωση στις ημιαστικές περιοχές, αφορούσε ένα τέλος εκταφής 30 ευρώ. Αυτό καταργείται, διότι στις περιοχές αυτές ο Δήμος δεν παρέχει αυτή την υπηρεσία. Επίσης, την απαλλαγή καταβολής ετήσιου τέλους για τους κατόχους μονού οικογενειακού τάφου για μία τριετία από την ταφή. Όσον αφορά τα τέλη μη στεγασμένων χώρων που αφορούν κυρίως καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή της παραλίας, όπου εκεί πληρώνονται τέλη στο λιμενικό ταμείο, όταν αυτό περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου, θα γίνει όπως σημειώθηκε από τον Παύλο Μπουζιάννη κάποια αναπροσαρμογή. Παράλληλα, ο αρμόδιος αντίμαρχος οικονομικών αναφέρθηκε και στο ζήτημα των απαλλαγών που έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί είναι οι πολύτεκνοι με ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000, έχουν πλήρη απαλλαγή. Οι πολύτεκνοι με ετήσιο εισόδημα από 20 μέχρι 40.000 έχουν μείωση 50%. Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 40.000 δεν έχουν απαλλαγή. Οι τρίτεκνοι τώρα με ετήσιο εισόδημα κάτω των 15.000 έχουν μείωση 50%. Οι τρίτεκνοι με ετήσιο εισόδημα 15 με 40.000 έχουν μείωση 30%. Οι τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 40.000 δεν έχουν απαλλαγή. Οι άποροι, οι οποίοι έχουν κάποιο βιβλιάριο απορίας από την πρόνοια, έχουν πλήρη απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομά τους. Τα ΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000 έχουν μείωση 50%, καθώς επίσης και με ετήσιο εισόδημα πάνω από 15.000 έχουν μείωση 30%. Εννοείται πάλι ότι με την προϋπόθεση ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του. Να περάσουμε τώρα σε μία είδηση που έρχεται από τον χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από το πυροσβεστικό σώμα, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Καλαμάτα. Μια σημαντική εξέλιξη. Ο πρώην διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμάτας, με σημαντικό έργο στην περιοχή μας, αλλά και από όπου και αν εργάστηκε, ο Χαράλαμπος Αφάλης, ανέλαβε τα καθήκοντα του επιτελάρχη του πυροσβεστικού σώματος ως υποστράτηγος. Πάμε τώρα εμείς στα υπόλοιπα θέματα. Κατά 835 ευρώ φαίνεται να έχει φτωχύνει ο Έλληνας από τις περικοπές που υπέστη την περασμένη χρονιά. Οι μισθοί συρρυκνώνονται συνεχώς και ενώ οι απαιτήσεις διωγγώνονται. Οι εργαζόμενοι αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Η οικονομική κρίση κάνει καθημερινά την παρουσία της αισθητή. Η μείωση των εισοδημάτων συνεχίζεται ακάθεκτη. Εκατοντάδες ευρώ έχασε κάθε Έλληνας με την περσινή χρονιά που υπολογίζονται περίπου στα 835 ευρώ. Το κατακεφαλήν τώρα ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 4,1% λόγω του μνημονίου. Είναι πολλές σημειώσεις. Εκείνο που φαίνεται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και πληρώνουμε αμαρτίες και σπατάλες των προηγούμενων χρόνων. Εντάξει, όλοι. Εγώ στρατιωτικός είμαι. Έχω πολύ μεγάλες μειώσεις στο μισθό μου. Υπομονή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο τώρα. Και υγεία. Εν πάση μας στο χωριό ξέρουμε πώς περνάμε. Και εγώ που γυρίζω με τον άντρα μου σε γιατρούς, ξέρω πώς τα βγάζω. Καταλάβατε. Αλλά εμείς τουλάχιστον, ο άντρας μου είναι 76, εγώ είμαι 68. Μπορούμε να κλειστούμε μέσα. Κακό είναι για εσάς τους νέους, διότι δεν ξέρουμε τι σας περιμένει.
Αυτό έχω να πω και τίποτε άλλο. Δεν μου αρέσει να βρίζω, αλλά να μην μας δίνουν υποσχέσεις. Και οι 300 θέλουν σε ένα καράβι και να τους πνίξουμε στη θάλασσα. Το ίδιο, τι να πω κι εγώ, τα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζει η κατάσταση, είναι τα ίδια είναι. Τι, γιατί αυτό είναι νέο, είναι αυτό πρωτότυπο, είναι αυτό, τι είναι αυτό, μάνα μου. Περίπου 800 ευρώ πήγαν υπέρ του μνημονίου. Το μέλλον παραμένει αβέβαιο, όμως παρά τις συνεχόμενες μειώσεις, ο Έλληνας φαίνεται να μην χάνει το κουράγιο του. Μπορεί λοιπόν για κάποιους να ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα, όμως ο αγώνας καλά κρατεί. Ναι. Κάθε πέρσι χειρότερα. Το μόνο κακό που ήταν, ο άντρας μου είχε γεννηθεί στην κατοχή και είχε στερηθεί και δούλευε 38 χρόνια στη ΔΕΗ και κατήντησε στα γεράματά του να έχει πάλι φτώχεια. Μέχρι στιγμής έτσι έχει αποδειχτεί. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα να πάμε καλύτερα. Αυτό εξυπακούεται, ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει εξαφανιστεί η μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες όσοι έχουμε και παιδιά. Θα δούμε όμως. Υγεία και ελπίδα. Πάμε τώρα στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Έχουμε τον Γιάννη Μποζίκα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Μια ακόμα εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε 3 νομούς, έτσι, αυτή τη φορά. Ναι, ήταν μια αστυνομική επιχείρηση εκτεταμένη, η οποία μάλιστα είχε και σημαντικά αποτελέσματα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με επιχειρησιακή ετοιμότητα και επέκταση στις περιοχές της Αρκαδίας, Αργολίδος και της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγιναν έλεγχοι σε 487 άτομα. Είχαμε προσαγωγές 83 ατόμων, από τα οποία μάλιστα έγιναν αρκετές συλλήψεις, 25 συνολικά άτομα, τα οποία επιβαρύνονται για παραβάσεις που αφορούν κλοπές, για καταδικαστικά έγγραφα, για παράνομη διαμονή στη χώρα, για ναρκωτικά και για ένας μάλιστα για οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ. Αξίζει να τονίσουμε ότι οι άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Αρκαδίας μάλιστα συνέλαβαν 4 αλλοδαπούς Αλβανούς, διαστήσεις εγκληματικής οργάνωσης και ένοπλης ληστείας στην επαρχική οδό Τρίπολης Άστρους, μετά από σημαντική επιχείρηση που στήθηκε στην περιοχή, καθώς νωρίτερα είχαν επιχειρήσει να ληστέψουν ιδιοκτήτη έναν επαγγελματία σε επιχείρηση νίκησης στο δωματίο με την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας, ακινητοποιώντας τον ιδιοκτήτη και με υπάλληλοι, είχαν αφαιρέσει χρήματα, κινητά τηλέφωνα και 2 οχήματα. Αξίζει να τονίσουμε ότι τέτοιες ανάλογες ενέργειες θα γίνουν και το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως τονίζει. Γιάννη, πάμε και σε ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας και ενδιαφέρει και την περιοχή της Τριφυλίας, μια και το γνωστό πλοίο της νορβηγικής εταιρείας βρίσκεται στο Κυπαρισιακό, έτσι. Ναι, πέρασε από την περιοχή μας και μάλιστα από την θαλάσσια περιοχή των Φιλιατρών και του Κυπαρισιακού κόλπου, προσεγγίζοντας μάλιστα μέχρι και τις αρχές της νήσου πρώτης. Το νορβηγικό ερευνητικό σκάφος Nordic Explorer συνεχίζει τις έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου στην περιοχή. Mm-hmm. Το σκάφος κινήθηκε σε απόσταση περίπου 3 μιλίων από την ακτή ανάμεσα νήσου πρώτης, Ιδίως και Φιλιατρών, συνοδευόμενο από 2 μικρότερα σκάφη. Να τονίσουμε ότι οι έρευνες στην περιοχή του Ιουνίου θα ολοκληρωθούν στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θα επεκταθούν στα 12.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν 8.500. Επίσης, η επίσκεψη του Nordic Explorer οφείλεται στην αλλαγή των καλωδίων μήκους 10 χιλιόμετρων που σέρνει πίσω του και τα οποία φέρουν τα ηχοβολιστικά μηχανήματα που απαιτούνται ώστε να χτυπήσουν σε μεγάλο βάθος νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και να δουν αν εκεί υπάρχουν τα κοιτάσματα τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά. Πάντως, οι έρευνες συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται ο Κυπαρισιακός κόλπος βρίσκεται και εδώ στο στόχαστρο. Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Άγνωστη παραμένει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος τόσο για τις πολυτέκνες όσο και για τις τρίτεκνες οικογένειες. Κατόπιν συμπλήρωσης του ε20 κατάθεσης του στα γραφεία του ΟΓΑ, θα γίνει η αξιολόγηση των δικαιούχων και θα εγκριθεί το επίδομα, το οποίο θα χορηγείται ανά 3 μήνες και θα είναι περίπου 40 ευρώ για κάθε παιδί. Να δούμε αν θα γίνει έτσι. Για πάρα πολλούς μήνες μένουν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες τρίτεκνες αλλά και πολυτεκνές οικογένειες χωρίς επιδόματα, με σοβαρό τον κίνδυνο μιας εκτεταμένης ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας. Το επίδομα τώρα θα πούμε με τη δήλωση που θα κάνουν με το ε20 και από εκεί και πέρα θα το δίνουνε ανάλογα με το εισόδημα που θα έχει ο καθένας και θα δίνονται ανά τρίμηνο τα επιδόματα. Θα παίρνει 40 ευρώ το κάθε παιδί και ανάλογα με τα εισοδήματα. Τώρα για την ισόβια δεν το συζητάμε, κόπηκε. Έχει κόπη. Οι αντιδράσεις είναι πολλές, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους το ότι συμβαίνει είναι μεγάλη αδικία. Παρ' όλα αυτά, αρνούνται κατηγορηματικά να βγουν και αυτοί αλλά και τα παιδιά τους στους δρόμους, ώστε να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο και έχουν πραγματικά ανάγκη.
αντιδράσεις υπάρχουν. Και υπήρχαν και υπάρχουν. Είναι αδικίες βέβαια. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, έχουν και το πεπόνι. Στα μέτρα τους. Βρήκανε, πάλι τα λέμε, βρήκανε τους πολίτες μας. Για εκδίκηση το κάνουνε. Γιατί έχουμε πολλά παιδιά, ας το κάνουνε. Μετά από 30-40 χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα έτσι όπως το κάνει. Και ο Πρόεδρος μας απάνω. Δεν έχει κάνει κινήσεις, τους έχει πει για έλεγχο, τους έχει. Τίποτε. Τι άλλο να κάνουμε, να βάλουμε τα παιδιά μας στον δρόμο? Όχι. Είμαστε και υπερήφανοι. Τα παιδιά μας τα θέλαμε και τα κάναμε. Δεν μας επιβάλλανε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, να μην στηρίζονται και στα παιδιά των πολυτέκνων και να πω και στους τριτέκνους ακόμα. Γιατί? Η κρίση επηρεάζει κατά πολύ τις πολύτεκνες οικογένειες. Το επίδομα που ακόμα δεν γνωρίζουν πότε θα τους χορηγηθεί λειτουργούσε σαν βοήθημα και έτσι οι ίδιοι ζητούν λύσεις άμεσα. Ιδιαιτέρως τους πολυτέκνους πάρα πολύ. Περνάνε φτώχεια. Ας τα δει ο πατριώτης μας ο Σαμαράς, στα δούνε όλοι να κρίνουν. Οι πολύτεκνοι ψωμοζούνε. Όχι πεινάνε, ψωμοζούνε. Τι να σου πω. Είναι και αμαρτία από το Θεό. Αν δείτε, τώρα βοηθάμε κι εμείς. Τι να βοηθήσουμε? Έρχονται παιδιά εδώ, κάνουν φροντιστήρια, έχουμε δασκάλους, προσφέρονται. Ο κόσμος συμμερίζεται τους πολυτέχνους. Οι κεφαλές δεν συμμερίζονται. Πάμε στο να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να περάσουμε στο ζήτημα που κυριαρχεί τις τελευταίες δύο ημέρες στην επικαιρότητα και που έχει να κάνει μετά το δημοσίευμα του πρώτου θέματος, τα όσα βγαίνουν και συσχετίζονται, αναφέρονται, σχολιάζονται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, με την περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Πέτρο Τατούλη, και διαψεύδονται. Υπάρχουν και ανακοινώσεις και σήμερα. Σήμερα έχουμε την ανακοίνωση των εταιριών Καστάτ Κατασκευαστική ΑΤΕ, Ασφαλτοδυναμική ΑΤΕ και Καστάτ Τεχνική, όπου γίνεται λόγος πως σε δημοσιεύματα μερίδας του τύπου που αφορούν τις τρεις εταιρείες του ομίλου περιέχονται πληθώρα ανακριβών και ψευδών στοιχείων και αναλυτικά γίνεται λόγος για μια σειρά από σημεία που αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε την άκρη τη σύνδεσης μέσω Skype. Έχουμε την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, την κυρία Δίνα Νικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους φιλεθεατές μας. Λοιπόν, χτύπησε κόκκινο η πολιτική ένταση μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Κυρία Νικολάκο, για ποιο λόγο και για ποιο λόγο φτάνουμε σε αυτά τα άκρα με ανακοινώσεις από την περιφέρεια, από αντιπεριφερειάρχες, προέδρους περιφερειακού συμβουλίου, εταιρείες, τι γίνεται? Κύριε Κανελόπουλε, μιλάμε για ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει πλήθος ψευδών και ανακριβών στοιχείων και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά από το να υπάρχει έντονη και άμεση απάντηση από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Από την πρώτη στιγμή ο ίδιος ο Περιφερειάρχης μέσα από το δικό του blog απάντησε και φυσικά και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες μαζί με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου με ένα κοινό δελτίο τύπου, με μια κοινή ανακοίνωση, χαρακτηρίσαμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα ψευδή, τα χαρακτηρίσαμε συκοφαντικά, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και τον διαφανή τρόπο με τον οποίο εκτελούνται όλα τα έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και επίσης τη διαδικασία, τη διαγωνιστική με την οποία ανατίθεται. Κυρία Νικολάκου, υπάρχουν απευθείας αναθέσεις συγκεκριμένα πράγματα? Υπάρχουν απευθείας αναθέσεις? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως έργο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κύριε Κανελόπουλε, το λέμε ρητά και κατηγορηματικά, το οποίο να έχει δοθεί με απευθείας ανάθεση. Δεύτερον, στο σύνολο των έργων 2011 και 2012, τα οποία είναι περίπου 185, η κατασκευαστική εταιρεία Καστάτ, που ανήκει στον αδερφό του κυρίου Τατούλη, μια εταιρεία που υπάρχει από το 1982, έχει πάρει στο σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων 5 έργα και ένα έργο μαζί με μια άλλη κοινοπραξία, με 2 άλλες εταιρείες δηλαδή. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός, το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι, γιατί υπάρχουν οι αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών στο διάβγεια και δεν κατανοήσαμε για ποιο λόγο
Με τόσα ανακριβή στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας αυτά τα δημοσιεύματα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι μια ανήθικη πραγματικά επίθεση εναντίον του προσώπου του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κυρίου Τατούλη, αλλά και όλης της περιφέρειας του Πελοποννήσου, γι' αυτό και ήταν τόσο άμεση, όπως και εσείς είπατε, αλλά και τόσο θα έλεγα αυστηρή η απάντησή μας. Κυρία Νικολάκου, υπάρχει ηθικό ζήτημα. Δεν μιλάω για το πολιτικό, υπάρχει ηθικό ζήτημα. Ηθικό ζήτημα, κύριε Κανελόπουλε, δεν υπάρχει. Θα υπήρχε εάν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ο κύριος Στατούλης φρόντιζε είτε ο ίδιος είτε οποιοδήποτε από την περιφέρεια κατ' εντολή του κυρίου Τατούλη να δοθούν έργα σε κάποιον ο οποίος δεν πρέπει να τα πάρει. Όμως, όταν σας λέω ότι ακολουθείτε διαγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει να σας πω, για να το γνωρίζουν και οι πολίτες, ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τεύχη δημοπράτησης τα οποία μπορούν να πάρουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που δημοσιεύονται οι διαγωνισμοί αυτοί στον τοπικό αλλά και στον αθηναϊκό τύπο και υπάρχουν και επιτροπές διαγωνισμού όπου δεν συμμετέχει κανένας πολιτικός. Όλα αυτά γίνονται πριν έρθει το έργο στην Οικονομική Επιτροπή. Και μετά την Οικονομική Επιτροπή υπάρχει και ο ελεγκτής νομιμότητας που ανήκει στην αποκεντρωμένη διοίκηση όπου νομιμοποιεί την απόφαση. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να μιλάμε για τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ο οποίος αναθέτει έργα χωρίς πουθενά σε κανένα από αυτά τα διαγωνιστικά στάδια που σας είπα να έχει καν λόγο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο άδικο ήταν αυτό το οποίο προσπάθησαν κάποιοι να κάνουν. Ο κύριος Στατούλης από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι πρόκειται για ένα πολιτικό θέμα. Γι' αυτό και με πολιτικό θέμα. Και ουσιαστικά στοχοποιείται τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και το είδαμε γι' αυτό και στην ανακοίνωση του κύριου Τατούλη να αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο, πώς συνδέεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με δύο τρόπους, κύριε Κανελόπουλε. Το πρώτο είναι ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την ημέρα της υπαπαντής δημόσια έλεγε ότι την Κυριακή, την επόμενη μέρα, στο πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος και στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα θα γράφεται και θα λέγεται κάτι για τον κύριο Τατούλη. Το γνώριζε λοιπόν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι μια ένδειξη, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, οφείλω να σας πω ότι η σημερινή ερώτηση του κυρίου Πατσαρίνου, αλλά και η χθεσινή ανακοίνωση των επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο αποκαλύπτουν για κάποιον που ξέρει πολύ καλά να διαβάζει και πίσω από τις λέξεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρύβεται πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια. Εξάλλου, δεν είναι πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βλάψει τον Περιφερειάρχη αλλά και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί να ξεχάσουμε το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να δοθεί επιτέλους αυτή η λύση. Γιατί να ξεχάσουμε το Ταμείο Ενίσχυσης Ρευστότητας των Μεσαίων Επιχειρήσεων. Γιατί να ξεχάσουμε την επίσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημα και με ρωτήσεις στη Βουλή ήθελε από τους κύριους υπουργούς να εγκαλέσουν τον Περιφερειάρχη. Είναι λοιπόν μια στοχευμένη και μεθοδευμένη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τατούλη. Εγώ όμως, κύριε Κανελόπουλε, θέλω να θυμίσω κάτι στους τηλεθεατές μας. Όταν ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά ήρθε στην Καλαμάτα, θυμάστε να μίλησε εναντίον κάποιου άλλου πολιτικού πέρα από τον κύριο Τατούλη? Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και αν θέλετε μπορούμε να εξηγήσουμε και τους πολιτικούς λόγους που ο ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει τον κύριο Τατούλη. Ναι, για να μας το πείτε, δεν ξέρω. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχει ανοίξει ένα μέτωπο που δεν έχει τελειωμό με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Νικολάκου. Δεν έλεγα ότι ανοίξει ένα μέτωπο χωρίς τελειωμό. Θα έλεγα ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι καθαρά και ξεκάθαρη απέναντι σε πολιτικές, νοοτροπίες και πρακτικές οι οποίες υπηρετούν το λαϊκισμό και δεν δίνουν καμία πρόταση. Όταν μιλάτε εμείς έχουμε καλέσει για τρομοκρατία, νομίζω ότι είναι πολύ σκληρή έκφραση. Κοιτάξτε, έχουμε... δεν σας άκουσα τι είπατε. Λέω, όταν αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Στατούλης και μιλάει για τον αρχηγό του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για νέα τρομοκρατία, είναι εξαιρετικά σκληρή έκφραση και πρέπει να στοιχειοθετείτε. Ακούστε με. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα μας διέρχεται αυτή την πολύ μεγάλη κρίση,
Και όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τη στηρίζουν τρία κόμματα, εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτή επιτελεί ένα εθνικό έργο υπέρ όλων των Ελλήνων. Και από την άλλη πλευρά ακούμε μια στεντόρια φωνή που κάνει κρότο, αλλά για μας δεν έχει περιεχόμενο. Μόνο να υπηρετεί την άρνηση, το λαϊκισμό και να μην έχει καμία πρόταση, τη θεωρούμε πολιτικά επικίνδυνη. Το λέμε ευθέως. Θεωρούμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή που κάποιοι με λαϊκισμούς προσπαθούν να παρασύρουν ή να αποπροσανατολίσουν τους πολίτες, δεν υπηρετούν αυτή τη στιγμή το σκοπό που πρέπει να υπηρετήσουμε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική πρακτική που προσπαθεί να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας πω ότι εμείς την χαρακτηρίζουμε απολύτως παλαιοκομματική. Δεν μπορεί να έρθει έτσι η ανατροπή. Δεν μπορούμε με αυτά τα μυαλά, τα παλιά, γιατί αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί να κάνει επικοινωνισμούς, να δημιουργήσει εντυπώσεις, να κάνει στήρα αντιπολίτευση, χωρίς να δίνει λύσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό να υπηρετήσει σήμερα το εθνικό συμφέρον. Δεν έρχονται έτσι οι ανατροπές. Πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς η ίδια νοοτροπία. Εμείς αυτό λέμε. Και οφείλω να σας πω, κύριε Κανελόπουλε, ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή καθημερινά δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών και επειδή θέσατε το θέμα το ηθικό, ποιοι θα έρθουν να μας δώσουν μαθήματα ηθικής άραγε? Ας δούμε ποιοι προσπαθούν να μας δώσουν μαθήματα ηθικής. Ξέρετε, εμείς μαθήματα ηθικής παίρνουμε καθημερινά από τον απλό πολίτη, από τον άνεργο ο οποίος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, από τον νέο επιχειρηματία ο οποίος δεν μπορεί να επενδύσει, από τον μικρομεσαίο ο οποίος καθημερινά κλείνει η επιχείρησή του γιατί δεν μπορεί να έχει τα απαραίτητα χρήματα για να πληρώσει τους εργαζόμενους ή για να είναι βιώσιμη η εταιρεία του. Εμείς μιλάμε με τους αγρότες, μιλάμε με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πραγματικά θέλουν λύσεις και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Παρόλο που είμαστε θεσμός της αυτοδιοίκησης, έχουμε σε πάρα πολλά θέματα πρωτοποριακά και καινοτόμα μπει μπροστά και έχει αναγνωριστεί αυτό. Και οφείλουμε να το πούμε και από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε κάποιους που για δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους προσπαθούν να σταματήσουν την πορεία της Πελοποννήσου με τίποτα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρός του, τα στελέχη του, οι βουλευτές του θεωρούν ότι ο κύριος Στατούλης κινείται σε εισαγωγικά επικίνδυνα απέναντι στο δικό τους πολιτικό κόμμα ή απέναντι στα δικά τους, στους δικούς τους στόχους, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να λέμε όσο πιο αληθινά και καθαρά μπορούμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να σταματήσει το έργο της Πελοποννήσου, τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται όχι μόνο από εμάς. Όλες οι δυνάμεις της Πελοποννήσου συσπειρωμένες, όλοι οι φορείς, δεν αποκλείεται κανένας, είμαστε όλοι μαζί. Απέναντί μας όμως έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι συνεχώς γκρινιάζουν, μιλάνε μίζερα, δεν έχουν πρόταση και αν θέλετε έχουν και δύο πρόσωπα. Άλλα στο εσωτερικό και άλλα στο εξωτερικό της χώρας μας. Φαντάζομαι ότι θα έχει και συνέχεια, γιατί υπάρχει και ερώτηση από τον κύριο Πατσαρίνο. Θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι είναι? Υπάρχει μια ερώτηση από τον κύριο Πατσαρίνο. Πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η ερώτηση. Θα απαντηθεί φυσικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτει ο κύριος Πατσαρίνος. Γιατί νομίζω, κύριε Κανελόπουλε, ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Γι' αυτό και έχουμε προσκαλέσει και προκαλέσει πάρα πολλές φορές όλους όσους θέλουν και έχουν ερωτήματα ή θέλουν να μας θέσουν μια πολιτική πρόταση, να έρθουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου ξέρετε κι εσείς ότι γίνεται μια δημόσια δημοκρατική συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θέματα. Παρουσία της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού έγινε στην Τρίπολη η σύσκεψη για θέματα του αντικειμενός της. Όπως επισημάνθηκε από την πλευρά της περιφέρειας, ο πολιτισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην πολιτική της. Πρωτόγνωρο χαρακτήρισε ο Πέτρος Στατούλης το έργο που συντελείται στην περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά τον πολιτισμό κατά τη διάρκεια σύσκεψης εργασίας με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Για άλλη μια συνάντηση που έχει σαν κύριο στόχο την προώθηση όλων των παρεμβάσεων που γίνονται στον χώρο του πολιτισμού για να συνεργαστούμε προκειμένου να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στα έργα, να δούμε ακριβώς το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα το οποίο και εγώ αλλά και η κυρία Μενδώνη το παραλάβαμε
σε ένα επίπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν μπορούσε να δώσει προοπτικές, αλλά μέσα από το επίπεδο συνεργασίας και της γνώσης του προγράμματος και των προβλημάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου, το έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή να τρέχει. Αντικειμένου της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, το Σύνολο των Αρχαιολογικών και Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήταν η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης των έργων που εκτελούνται μέσω του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και η πρόθεση των παρεμβάσεων στον χώρο του πολιτισμού, ούτως ώστε να δοθεί μεγαλύτερη όθηση στα έργα αυτά. Θα συνεχίσουμε με την ίδια επιμέλεια, αλλά και με την ίδια γνώση, να τρέχουμε το πρόγραμμά μας, εξασφαλίζοντας σημαντικές υποδομές στον χώρο του πολιτισμού για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι μία από τις καθιερωμένες διαδικασίες να βρισκόμαστε κατά τακτά διαστήματα για να παρακολουθούμε την πορεία των έργων σε μία προσπάθεια επιτάχυνσης και για τη βελτίωση του ποιοτικού αποτελέσματος του έργου αυτού καθ' αυτού, αλλά και για την μεγαλύτερη απορρόφηση των πόρων. Η Πελοπόννησος ίσως είναι ένας από τους κατεξοχήν τόπους στην Ελλάδα που η επένδυση στον πολιτισμό μπορεί να έχει κρίσιμα αναπτυξιακά αποτελέσματα και πολλαπλασιαστικά μεγέθη. Ευελπιστούμε αυτό το έργο να το ενδυναμώσουμε μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, να κερδίσουμε και άλλες σημαντικές υποδομές, γιατί όπως γνωρίζει η κυρία Μενδώνη, για την περιφέρεια Πελοποννήσου η ανάδειξη του πολιτιστικού μας υποβάθρου είναι ο σημαντικότερος πυλώνας στις πολιτικές που κάνει η περιφέρεια. Τις προσφορές εκμεταλλεύονται οι καταναλωτές με την κρίση να γεμίζει το καλάθι του Έλληνα. Από αυτές, 8 στους 10 δηλώνουν ότι αγοράζουν περισσότερα προϊόντα σε προσφορά εξαιτίας οικονομικής κρίσης, ενώ 6 στους 10 αναζητούν πλέον πιο εντατικά προσφορές σε σχέση με το παρελθόν. Στις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες των σούπερ μάρκετ έχουν καταφύγει οι Έλληνες καταναλωτές για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, τη χρονιά που πέρασε τα νοικοκυριά εξοικονόμησαν περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ, επιλέγοντας για τις αγορές τους προϊόντα σε προσφορά, ενώ συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πιστότητας που έχουν οι περισσότερες αλυσίδες και επιβραβεύουν τους πελάτες με δωροεπιταγές ή επιστροφές χρημάτων τους, ανάλογα με το ύψος των αγορών τους, το όφελος ξεπέρασε τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει η τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η οποία αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθούν τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες την τελευταία διετία έχουν οδηγήσει σε εξοικονόμηση του 1,4% επί του συνόλου των αγορών των καταναλωτών για βασικά είδη. Η κρίση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έβαλε για τα καλά τις προσφορές στο καλάθι των Ελλήνων και σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen, περίπου 38% των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ είναι ήδη σε προσφορά και από προωθητικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, σε δείγμα 2.000 καταναλωτών σε όλη τη χώρα, οι Έλληνες προκειμένου να βρουν το φθηνότερο καλάθι αγορών, συγκρίνουν, πληροφορούνται και επιλέγουν για τις προσφορές όλο και περισσότερες από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου 8 στους 10, 82% καταναλωτές, αγοράζουν περισσότερα προϊόντα σε προσφορά σε σχέση με το διάστημα πριν από την οικονομική κρίση, ενώ 72% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα διατηρήσει αυτή τη συνήθεια και αφού ξεπεραστεί η κρίση, δείχνοντας έτσι και τη διαχρονικότητα αυτής της καταναλωτικής τάσης. Επιπλέον, 81% των καταναλωτών δηλώνει ότι βρίσκει περισσότερες προσφορές στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με άλλα καταστήματα, 80% δηλώνει ότι συγκρίνει περισσότερο τις τιμές ανάμεσα στα προϊόντα σε σχέση με το παρελθόν, ενώ 6 στους 10, 62% σημειώνουν ότι πλέον αναζητούν πιο εντατικά προσφορές μέσω προωθητικών φυλαδίων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ καθώς και στο διαδίκτυο. Μπορεί η χώρα μας να κατέχει μια περίοπτη θέση όσον αφορά την ισχύ των εγκατεστημένων μονάδων φωτοβολταϊκών για το 2012, όντως η τέταρτη στην Ευρώπη και η 7η παγκοσμίως. Ωστόσο, το γεγονός του ότι επιτεύχθησαν οι στόχοι γρήγορα έχει παγώσει τώρα το ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά. Το πρόβλημα του κορισμού παραμένει, ενώ τρέχουν καλύτερα στον χώρο τα φωτοβολταϊκά στέγης. Την τέταρτη θέση στην Ευρώπη και την 7η διεθνώς κατέλαβε η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη νέα εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών το 2012. Με τους στόχους να έχουν επιτευχθεί και με το παραπάνω ουσιαστικά, το ενδιαφέρον ήταν έντονο, όμως αυτό τώρα φαίνεται να έχει παγώσει. Η τάση αυτή υπήρχε. Υπήρχε και πολύ έντονη και γι' αυτό ήταν και τόσο μεγάλο το ποσοστό αύξησης. Αυτή έχει ανακοπεί αυτή τη στιγμή απότομα λόγω της απαγόρευσης νέων αιτήσεων, της αναστολής νέων αιτήσεων μέχρι νεοτέρας, ουσιαστικά γιατί υποτίθεται ότι πιαστήκαν οι στόχοι που είχαμε το 2014. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν γίνονται αιτήσεις, εκτελούν τα παλιά έργα και τα μόνα που προχωράνε τα φωτοβολταϊκά στέγη. Τα οποία και εκεί το ενδιαφέρον έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της μείωσης τιμής. Εξακολουθεί όμως να παραμένει μια επικερδής επένδυση, οπότε
υπάρξει ένα ενδιαφέρον το οποίο αναζωπηρώνεται σιγά σιγά μετά το σοκ που υπέστη η αγορά λόγω της απότομης μείωσης τιμής του φωτοβολταϊκού στέγης. Τώρα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες μονάδες, οι μεγάλες από τα 10 κιλοβάτια πάνω, δηλαδή και 100 ή τα μεγάλα, δεν προχωράνε εκτός τα fast track. Μόνο τα fast track, πολύ μεγάλες μονάδες προχωράνε, αυτά γιατί δεν υπόκειται στους αναστέλλες αυτές. Τώρα από εκεί και πέρα, ειδικά στην Πελοπόννησο, έχουμε και το πρόβλημα του κορεσμού της Πελοπονίσου για όλες τις μορφές ΑΠΕ. Εκτός από τα φωτοβολταϊκά στέγη, αυτά έχουν εξαιρεθεί. Εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Γιατί υπάρχουν και επενδύσεις που περιμένουν και ειδικά σε μεγάλες μονάδες και αιωλικά και τέτοια πράγματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αρκετά χρήματα, έχουν επενδύσει για να πάρουν αδειοδοτήσεις και περιβαλλοντικές μελέτες και ούτω καθεξής και οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Στην περιοχή της Πελοποννήσου φαίνεται πως το ζήτημα του κορεσμού του δικτύου έχει επηρεάσει κατά πολύ τα όλα προωθητικά επενδυτικά σχέδια. Το ενδιαφέρον είναι έντονο για τα φωτοβολταϊκά στέγη, αλλά και για το πώς μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει ενέργεια και χρήματα φυσικά. Υπάρχει μικρό αυτή τη στιγμή, το οποίο εγώ από ό,τι το βλέπω στο μέλλον, επειδή πέφτει πολύ σημαντικά η τιμή του φωτοβολταϊκού, κάποια στιγμή θα φτάσουμε αυτό που λέμε το grid parity, δηλαδή να υπάρχει ισοτιμία του κόστου παραγωγή φωτοβολταϊκού με το κόστο τη ενέργεια που πληρώνουμε στη ΔΕΗ. Ήδη αυτό με βάση διεθνού μελετητικού οίκου μέχρι του χρόνου για την Ελλάδα. Θα το έχουμε φτάσει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό από το φωτοβολταϊκό στέγη που επιδοτείται τιμή για να πουληθεί όλη η παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο. Όπως και κάτι άλλο το οποίο θα υπάρξει, πιστεύω, γιατί υπάρχει ήδη στο εξωτερικό, είναι συστήματα τα οποία θα κρατάς εσύ σαν αυτοπαραγωγός ένα το κομμάτι της ενέργειας που θα καταναλώνεις και το ό,τι περισσεύει θα πουλάς στο δίκτυο. Μια διαφορετική πάλι τιμή. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει. Και εδώ γιατί είναι το πιο λογικό και σωστό τρόπο να πάρει στο φωτοβολταϊκό. Στροφή στα παλιά φαίνεται να κάνουν οι καταναλωτές που γυρνούν στα παραδοσιακά παντοπολία. Εκεί όπου ο Μπακάλης θα τους προσφέρει χύμα, όσπρια αλλά και άλλα προϊόντα και από εκεί όπου τα τευτέρια έχουν σημαντικό ρόλο. Ψωνίσατε. Ψωνίσατε βέβαια. Κοιτάς τα λεφτά στα παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις κανένα σακί φακές να πουλάνε. Που ζητάει ο κόσμος φακές και του δίνω εγώ εδώ πέρα ρουβίθια. Τι λέω, τρελάθηκες. Δεν τρελάθηκες. Έχεις βάλει φακές, δεν έχουμε εκεί πέρα. Μπα, είχαμε. Είχαμε, δεν έχουμε. Φύγανε οι φακές. Τι γίνανε, τις πούλησες. Δεν τις πούλησα, φύγανε μαναγκές τους. Διότι σκάσαν οι φακές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι στην πλάτη από μια φακή και δρόμο τον ανήφορο. Παρά την κρίση, συνεχίζουν να στέκονται και οι οικογενειακές επιχειρήσεις, με ξεχωριστές σε αυτές να είναι η παρουσία των μπακάλικων. Μάλιστα, τα παραδοσιακά που έχουν απομείνει στις γειτονιές της Καλαμάτας αντιστέκονται χάρη στην αμεσότητα της επικοινωνίας με τον κόσμο και βασιζόμενα στην ποιότητα. Έχει αρχίσει και γυρίζει πάλι στα παλιά μαγαζιά λόγω ποιότητας, τιμών που έχουμε πάρα πολύ καλές και η γνωριμία που υπάρχει. Οπότε αυτό είναι το καλύτερο που υπάρχει. Γιατί τα πολυκαταστήματα είναι ανώνυμα, είναι απρόσωπα. Ενώ εμείς γνωρίζουμε όλο τον κόσμο, γνωρίζουμε μέχρι και με τα μικρά ονόματα μιλάμε μεταξύ μας. Παράλληλα και οι τιμές προσελκύουν τους καταναλωτές που παραμένουν χαμηλές, ενώ και οι προσφορές δεν λείπουν. Οπωσδήποτε. Ειδικά στα όσπρια, τα χύμα και στο βακαλάο, στα προϊόντα τα οποία έχουμε εμείς είναι καλύτερες τιμές από τα πολυκαταστήματα. Από την άλλη τώρα, την εμφάνισή τους έκαναν και τα τευτέρια. Κάτι λίγο ναι. Υπάρχει σε μικρό βαθμό όμως. Οι παλαιότερες εποχές, αυτές που ο κόσμος είχε στραφεί στα σούπερ μάρκετ, δυσκόλεψαν τους μπακάλιδες. Όμως τελικά φαίνεται ότι ο καταναλωτής γυρνά στα συνοικιακά παντοπολία. Η σωστή επαφή ανάμεσα σε καταναλωτή αλλά και καταστηματάρχη δημιουργεί μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης. Πάρα πολύ δύσκολη για εμάς. Πιστεύω να επανέλθει ο κόσμος σε εμάς. Γιατί εμείς έχουμε και καλύτερα προϊόντα και καλύτερες τιμές. Τότε αποκτά κίνηση η τοπική κοινωνία. Και η εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχει στον παλιό μπακάλι, να το πούμε έτσι. Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται από τη νέα έρευνα για το διαδίκτυο με ένα στους 6 εφήβους να έχουν νιώσει παρενόχληση. Καμπανάκι χτυπά και για τη χώρα μας, όπου οι έφηβοι εμφανίζονται επιπόλοιοι. Επιπόλαιη συμπεριφορά επιδεικνύει σχεδόν ένα στους 3 Ευρωπαίους έφηβους που εμπιστεύεται το διαδίκτυο για γνωριμίες με αγνώστους. Η Καθημερινή δημοσίευε σήμερα τα αποτελέσματα μελέτης σε εφήβους από 7 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπου το 63% των νέων επικοινωνεί με άγνωστους στο διαδίκτυο και το 45,7% αυτών ή το 28,4% του συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα έχει συναντήσει και στον φυσικό κόσμο κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Σχεδόν ένα στους 10 που επικοινωνούν με αγνώστους στο διαδίκτυο δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή ήταν τραυματική.
6 στους 10 εφήβους έχει εκτεθεί σε σεξουαλικό περιεχόμενο κατά την ενασχόλησή του με το διαδίκτυο και το 32,8% αυτών χαρακτηρίζει την εμπειρία ως τραυματική. Περίπου το 22% των εφήβων αναφέρει κάποια εμπειρία διαδικτυακού εκφοβισμού και το 11,2% δηλώνει ότι αυτό με κάποιο τρόπο τους έβλαψε. Η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 13.300 εφήβων, ηλικίες από 14 έως 17 ετών, το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Μάιο του 2012, με τον συντονισμό της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Δεύτερης Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Η εξάρτηση από το διαδίκτυο ήταν το βασικό αντικείμενο και όπως καταδείχθηκε, το 14% των εφήβων παρουσιάζει δυσλειτουργική συμπεριφορά σε σχέση με το διαδίκτυο. Από τη μελέτη παράλληλα παρουσιάστηκε πως τα τυχερά παιχνίδια, τζόγος, τα κοινωνικά δίκτυα και τα ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά παιχνίδια αποτελούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξάρτηση σε αντίθεση με την ανασχόληση στο διαδίκτυο με σκοπό σχολικές εργασίες και έρευνα. Λουκέτο βάζουν τα περισσότερα περίπτερα που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Οι ιδιοκτήτες αγανακτισμένοι δηλώνουν πως πολλές φορές δεν βγάζουν ούτε τα πάγια έξοδά τους, ενώ αναγκάζονται να βάζουν και από την τσέπη τους. Τα προβλήματα συνεχίζονται. Η οικονομική κρίση συνεχίζει να χτυπά όλα τα επαγγέλματα. Αυτή τη φορά θύμα της τα περίπτερα, που κάποτε ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια και τώρα πια κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Τα μηδαμινά κέρδη και οι λογαριασμοί που αυξάνονται συνεχώς, πολλές φορές δεν επιτρέπουν να βγουν ούτε τα πάγια έξοδα. Αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες περιπτέρου να αναγκάζονται να βάλουν και από την τσέπη τους. Ακόμα και τα λεγόμενα ποσοστά από την πώληση των προϊόντων τους αδυνατούν να τους βγάλουν από το οικονομικό αδιέξοδο που έχουν μπει. Δεν έχουμε κέρδος και τα λεφτά που βγάζουμε δεν φτάνουν να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις και γι' αυτό κλείνουμε. Το ότι τα κέρδη μας είναι ελάχιστα πλέον, έχουμε χάσει το ποσοστό κέρδους και από τα ζαχαρώδη, από τα ψηλικά, από τα τσιγάρα βάζουμε από την τσέπη μας πια. Τα έξοδα παραμένουν τα ίδια, η ΔΕΗ ανεβαίνει, όλα ανεβαίνουν. Με συμπέρασμα να μην μπορούμε να βγάλουμε ούτε τα πάγια έξοδα του περιπτέρου, όχι να κρατήσουμε εμείς ένα μεροκάματο. Κλείσαν πάρα πολλά και όπως πάμε θα κλείσουμε όλοι. Κλείσανε πολλά ξαφνικά, πάρα πολλά και θα κλείσουν κι άλλα. Θεωρώ ότι περισσότερο φταίει η οικονομική κρίση, αλλά και ότι το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό. Τα προβλήματα όμως του κλάδου δεν σταματούν εδώ. Ξαφνικά απαγορεύτηκαν τα ράφια. Ο αποθηκευτικός τους χώρος που πολλές φορές λειτουργεί σαν βιτρίνα, πλέον ή μικραίνει ή εξαφανίζεται. Υπερβολικά πολλά. Υπερβολικά πολλά. Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μας πιέζουν ακόμα χειρότερα. Όπως το ότι δεν έχουμε πλέον ράφια, γιατί θα πρέπει να είμαστε 1,50 επί 1,70. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε περισσότερα πράγματα για να μπορούμε να πουλήσουμε πράγματα, χυμούς, νερά, έναν αποθηκευτικό χώρο για να βάλουμε ένα κυβότιο νερό. Που από εκεί τουλάχιστον ακόμα έχουμε ένα 28% κέρδος. Μόνο από το νερό. Λοιπόν, από όλα τα άλλα, τζάμπα καθόμαστε, τζάμπα αγωνιζόμαστε και υπάρχει μόνο η απελπισία πλέον. Αυτό είναι το πιο βασικό, ότι δεν αφήνουν πολλά ράφια, ότι θέλουν να τα μικρύνουν κι άλλο και τα έξοδα είναι περισσότερα. Οργή και αγανάκτηση από την αποπνικτική ατμόσφαιρα και την δυσοσμία προκαλούν τα πυρηνολογία όχι μόνο στην περιοχή της Μεσσηνίας αλλά και αλλού και στη Δυτική Ελλάδα. Διαρκής ρήπανση με τους αρμόδιους να προχωρούν σε ελέγχους. Έντονης δυσοσμίας από την λειτουργία των πυρηνολεουργίων. Ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν και για την μόλυνση που δημιουργείται στην ατμόσφαιρα από τους ρήπους. Και περιμένουμε τις εκθέσεις από τον έλεγχο του ΚΕΠΕ προκειμένου να προβούμε στις όποιες διαδικασίες μπορούμε να κάνουμε επιβολή προστίμου άλλα μέτρα που προβλέπονται, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις διαδικασίες.
Ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι τώρα, δηλαδή από τον έλεγχο? Από τον πρώτο έλεγχο που είδα ήταν πράγματι πολύ, φωτογραφίες μου φέρανε, πολύ πυκνοί καπνοί που έβγαιναν στον αέρα. Οι φωτογραφίες, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν οσμή. Έτσι. Και γι' αυτό συστήσαμε το ΚΕΠΕ από την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα πάλι θα ξαναπάνε να κάνουν τους ελέγχους. Οι έλεγχοι αναμένεται να εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Ιφαντή τα πρόστιμα που θα επιβληθούν όπου διαπιστωθούν παραβάσεις θα είναι τσουχτερά. Πάντως το πρόβλημα με την λειτουργία των πυρηνελεουργείων δεν είναι σημερινό και όπως φαίνεται ούτε τα πρόστιμα δεν διορθώνουν την κατάσταση. Το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε σήμερα, έρχεται από το παρελθόν. Είναι αυτή η λύση. Δημιουργείται κάθε χρόνο. Εκεί που λέμε ότι μπαίνουν τα πρόστιμα, ίσως κλείνουν κιόλας, περνάει η περίοδος λειτουργίας και την επόμενη χρονιά έχουμε πάλι το ίδιο. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Κοιτάξτε, πιθανότατα από τους προηγούμενους ελέγχους, δεν το ξέρω, να έχουν δοθεί οδηγίες και έχουν επιβληθεί κάποιος εξυγχρονισμός, φίλτρα και τέτοια που συνήθως μπαίνουν στις βιομηχανίες. Τώρα, ίσως το Σαββατοκύριακο οι συγκεκριμένες εταιρείες να μην λειτουργούσαν τα φίλτρα. Αυτό δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, θα πρέπει να μου το βεβαιώσουν οι υπηρεσίες ελέγχου που θα πάνε. Κύριο θέμα τη βία στα γήπεδα, η εκπομπή του Σωτήρη Γεωργούτζου. Όλα στη φορά κράτησε τους τηλεθεατές με αμύωτο ενδιαφέρον. Τα απίστευτα σκηνικά που εκτελήχθηκαν στους αγωνιστικούς χώρους σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως. Ζήτω τα παράλογα, ζήτω ιερά. Ζήτω τα παλιόπαιδα, ζήτω μας και μας. Να καταδικάσω αυτόν τον άνθρωπο, τον αναγκέφαλο, που πήδηξε μέσα και βάρεσε τον Παναγιώτη τον Κουντίβα ή οποιοδήποτε άλλο παιδί να ήταν. Είναι ανεπίτρεπτο, πάει αυτά τα παγκλήματα. Πού είναι η αστυνομία, πού είναι η εισαγγελία να επέμβει αυτή τη στιγμή? 100 φορές δεν παίχθηκε το βίντεο. Εμείς δείξαμε πιο πολλά σήμερα. Λοιπόν, θέλω να πω να έχεις παλά ότι το βίντεο δεν δείχνει πουθενά εσύ προσωπικά. Και στο λέω εγώ, το βλέπω πρώτη φορά. Αυτό με το φορά. Αυτό με το φορά. Με αυτό που δεν παίχνει πουθενά, κύριε Κυριακόπουλε, ο Σπάλας να βιοπραγεί. Ο Σπάλας φαίνεται στο βίντεο να πάει να χωρίσει αυτή τη στιγμή. Κυριακόπουλε, πού τα είδες αυτά? Ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, δηλαδή, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Γιώργο, επιβεβαιώνεις εσύ ή διαψεύδεις αυτά που λέει ο Λάκης ο Σπάλας, που βλέπουμε και στο βίντεο ότι ο άνθρωπος δεν συμμετέχει πουθενά σε επεισόδια. Και στολίζεται στο φυλαγόνο. Κοίταξε να δεις. Εγώ, επειδή ήμουνα επάνω με την κάμερα του Best δίπλα, ναι, ναι. Ήμουνα πολύ κοντά. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι ποδοσφαιριστές δεν εμπλακήκανε. Είπε όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν. Το μεγαλύτερο. Μάλλον σχεδόν όλοι. Δηλαδή να χωρίσουν. Δεν έπεσε ξύλο δηλαδή ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Αν αφαιρέσει στην αρχή με τον Καπόγλη εκεί πέρα που ορμάει επάνω. Γιατί ορμάει ο Καπόγλης? Γιατί προκλήθηκε από κάπου. Ο Καπόγλης, κοίταξε να δεις. Η ένταση, Σωτήρη, ήταν πολύ μεγάλη εκείνη τη στιγμή. Παίζαμε στο 91, εμείς πιέζαμε να ισοφαρίσουμε. Το ασπρόκομμα αμυνότανε, έκανε κάποιες καθυστερήσεις, ίσως λίγο υπερβολικές, εντάξει, γίνονται αυτά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τα νεύρα ήταν πολύ τετωμένα. Κύριε Γιωργούντο, άκουσα την ανακοίνωση ασπροχώματος. Οπωσδήποτε είναι μια ανακοίνωση η οποία λέει αρκετά πράγματα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω εγώ, δεν είναι το τι έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ θα πω εγώ ότι ήδη επελήφθη η αρμόδια επιτροπή, αύριο θα ζητηθεί από τα σωματεία να καταθέσουν τις απόψεις τους κτλ. Γύρω με βάση όσα γράφει γιατί στο φύλλο αγώνα, τα σωματεία θα προσκομίσουν τα όποια στοιχεία έχουν και θα την παραθέσουν αυτά τα οποία έχουν να πούν. Η επιτροπή ήδη και η ένωση ασχολείται πολύ έντονα με το γεγονός, συγκεντρώνει και αυτή στοιχεία τα οποία νομίζει ότι πρέπει να συγκεντρώσει και θα βγει απόφαση η οποία θα είναι δίκαιη και δεν πρόκειται να δικήσει κανέναν. Η υποστήριξη της ομάδας και η νίκη της.
Τότε λοιπόν, όταν έρχεται ένα άσχημο σφύριγμα του διαιτητή ή μια αντιαθλητική συμπεριφορά του αντιπάλου, αυτό γίνεται μια αφορμή για να αρχίσουν διάφορες εκδηλώσεις επιθετικής και βίας συμπεριφοράς, που δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε, είναι αυτές που βλέπουμε πριν λίγο στις οθόνες μας. Είναι η ρήψη αντικειμένων μέσα στο γήπεδο, ναι, είναι η επιθετική, λεκτική ή σωματική συμπεριφορά. Τώρα, αυτά γιατί γίνονται? Οι λόγοι είναι πάρα πολύ σωτήροι. Οι λόγοι είναι κυρίως κοινωνικοί. Πόσες ομάδες πέφτουν, πόσες ομάδες ανεβαίνουν, τι περιμένετε? Έλατε. Γιατί δεν μας ανακοινώνουν? Μας ακούνε και στον πύργο, τώρα έχουμε μηνύματα εδώ, τι θα γίνει με... Πες στα σωτήρι, λέει, για τον Πανηλιακό θα ανέβει, πώς θα ανεβούνε κλπ κλπ. Παιδιά, άστο, έχω γράψει στο φως και στο φως θέλω να το έχω βάλει. Δείτε πώς θα ανεβούνε, να γίνει επανάσταση σε όλη την Ελλάδα. Μας δουλεύουν μερικοί. Αν από τη Δέλτα πέσουν 4 ομάδες και αν από τη Γάμα στη Β ανέβουν 6, είναι καταστρατήγηση των κανονισμών του ποδοσφαίρου. Μια χαρά θα ήταν. Και όπως ενθουσιαστήκαμε εμείς με τον Αζίζη, οι Αρβίλα έχουν άλλα πράγματα να ενθουσιάζονται. Με την περιγραφή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Και πραγματικά μπράβο στα παιδιά, γιατί αναδεικνύουν και τα χαμηλότερα πρωταθλήματα. Ο αγώνας είναι Καλαμάτα Φωστήρας. Και περιγράφουν τον ποδοσφαιριστή του Φωστή, τη Καλαμάτα, που μάλιστα σκόραρε κιόλα. Ναι, Θοδωρή τον λένε. Ωραία. Να δούμε. Αθλητισμό και κυρίω ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τι. Δεν, αλήθεια, δεν με νοιάζει τι. Θέλω να δω με ένα τυχαίο ποδοσφαιρικό αγώνα. Μια φάση, ωραία, να χαρώ. Τίποτα, δεν θα ρωτήσει τα πολλά από τη ζωή μου. Όχι. Καλή θέση ο Σαραντόπουλος, το εκτελεί. Α, χαμηλά! Πούτσι! Σουντάρει ο Πούτσι! Σαραντόπουλος στο κόρνερ στο 13ο λεπτό, πολύ χαμηλά. Πάλι περνάει μπάλα από τον Πούτσι! Όχι, ρε Πούτσι. Και ο Πούτσι άμυνα εκεί και μπάλα είναι κόρνερ. Λουχάνοβιτς, Πούτσι! Πούτσι, σουντάρει ο Πούτσι! Ωραίο σου του Πούτσι! Να τη κόντρα! Να τη ω ο Πούτσι πάλι! Εμπλέτω ο Πούτσι τη στο Καλίν! Καλή να γρήγορα την μπάλα, παιδί μου! Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.